Και θα πάμε, γιατί θα πάμε εκεί? Για τον πιο γλυκό λόγο. Καλά, υπάρχει, είναι φοβερή, δεν παίζεται. Η τύπισσα δεν παίζεται με τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε, κάνει θαύματα η Ειρήνη Πολυβίου με φοβερές γλυκές δημιουργίες. Ζωντανεύει γλυκά. Πολύ, ρε παιδί μου. Και παρουσιάζει πραγματάκια μέσα από το TikTok που γίνεται ένας ψιλοχαμός, ε. Με ενθουσιάζει που έχεις μάθει και το TikTok. Βέβαια, το έχω μάθει και αυτό. Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Γαβριέλα, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα εδώ στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα πραγματικά που είσαι μαζί μας. Και παρακολουθώντας λιγάκι το τι κάνεις, είναι απίστευτο όλο αυτό. Αυτή η φαντασία σου, η έμπνευση που έχεις, νομίζω ότι δύσκολα βρίσκουμε. Και η αποδοχή προκλήσεων, να πω εγώ. Γιατί πολλές φορές σου στέλνει ο κόσμος κάτι, ναι, αν μπορείς να το φτιάξεις το ίδιο και μπαίνεις στη διαδικασία και τα φτιάχνεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι πρόκληση για μένα. Τούτα διαφορετική. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τη ζαχαροπλαστική? Ζαχαροτεχνία είναι στα 8 χρόνια περίπου. Τώρα το Νοέμβρη θα κλείσω. Έφτιαξα την πρώτη τούτα της κόρης μου. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με τη ζαχαροτεχνία. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Στην ουσία εργοθεραπεύτρια είμαι, οπότε βρέθηκα στη ζαχαροπλαστική. Ναι. Βρήκες το δικό σου έργο να ασχολείσαι για τη δική σου ηρεμία, φαντάζομαι. Έτσι κάπως ξεκίνησε. Πέραν της τούρτας της κόρης, βρήκες σε αυτό το έργο και σε αυτή την όλη την προσπάθεια κάτι μαγικό. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε είπα να το δοκιμάσω, να το προσπαθήσω, να ανοίξω το κατάστημα και όλα πάνε καλά. Βλέπουμε και κάποια βιντεάκια σου πώς φτιάχνεις τώρα. Φτιάχνεις ένα χταπόδι, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το βιντεάκι. Ναι. Πόσο αποφασίζεις κάθε φορά, είναι με το τι σου ζητάει ο κόσμος, το ότι φτιάχνεις πέρα από τις προκλήσεις που δέχεσαι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μας βάζεις και δύο αντικείμενα δίπλα-δίπλα, τα βλέπουμε και δεν ξεχωρίζουμε ποιο είναι το γλυκό και ποια είναι η πραγματικότητα. Πώς αποφασίζεις το τι θα φτιάξεις? Όσον αφορά στις τούρτες, ο πελάτης ζητάει το θέμα που θέλει, οπότε μπαίνω σε μια διαδικασία και να δω τι έχει βρει ο ίδιος σαν θέμα τούρτας και να προτείνω και εγώ τις δικές μου αλλαγές και μπαίνουμε στη διαδικασία να στήσουμε την τούρτα του καθενός διαφορετικά. Σίγουρα κάθε τούρτα είναι διαφορετική, δεν υπάρχουν ίδιες τούρτες εδώ, δεν κάνω αντιγραφές σε τούρτα, οπότε ο καθένας έχει τη διαφορετική τούρτα του. Το αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε και στα πλάνα από δημιουργίες σου, είναι πραγματικά μοναδικό. Και προηγουμένως είδαμε και ένα τυλιχτό εκεί, αλλά και μετά ένα ψάρι, που διαρωτάσαι αν όντως είναι γλυκό ή είναι πραγματικότητα. Επειδή μου κάνει φοβερά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Και επειδή στην Κύπρο αγαπώ έτσι το κυπριακό πληθυσμό γενικά, έχω και το συνεργάτη μου στην Κύπρο, σας ετοίμασα και σας κάτι σήμερα, μην σας αφήσω έτσι παραπονεμένους. Μια σεφταλιά, λίγο μαλλούμι. Απαναγία μου, σουβλάκια σεφταλιά. Καλά, είσαι άπαιχτη. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Μα δεν το έτω καλό που είναι. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Θα σας το κόψω κιόλας, θα σας κάνω και το κοπί τώρα. Το κοπί το πιτούα. Έχουμε το χαλούμι εδώ. Ως σκηνοθέτης, τέλεια, φύγαμε και εμείς τα τετράγματα. Φαίνεται καλύτερα. Φαίνεται, ναι. Φαίνεται. Δεν πειράζει, θα το σηκώσω εγώ εδώ να φαίνεται καλύτερα νομίζω. Ναι. Οπότε ξεκινάμε με το χαλούμι, το χαλουμούι, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι κέικ μέσα. Ναι. Τη σεφταλιάζεις εδώ. Κοίταξε να δεις τι κάνει ο άνθρωπος τώρα. Ετοιμάσου τώρα οι Κύπροι που θα είναι στην περιοχή να έρθουν εκεί για τούρτα όλοι στην Καλυθέα, χαλούμι. Όλοι στην Καλυθέα, στην Ειρήνη, τέλος. Έτσι, έτσι ακριβώς, ορίστε. Για να κόψουμε και την πίτα. Τώρα θα έχω στο ψυγείο εδώ πέρα εγώ. Κοίταξε να δεις τι έχει κάνει. Έχει ντοματούλα μέσα, έχει κρεμμυδάκι, άμα δείτε. Έχει για πολλά. Τέλειο. Νομίζω ότι είναι πραγματικό σουβλάκι. Πόσο χρόνο σου παίρνει για να φτιάξεις μια τούρτα, ας πούμε, για να μιλήσουμε για αυτό που μας έκανε για μας, το σουβλάκι εδώ, τη σοφταλιά και το χαλούμι, για να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσο σου παίρνει? Είναι γύρω στις 2,5 ώρες. Αρκετή δουλειά. Αυτό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Ειρήνη. Εσύ τρως γλυκά, γενικά? Εγώ δεν πολύ τρώω γλυκά, γενικά. Τρώω και πολύ αλμυρά. Ναι. Οπότε αυτό με βοηθάει, γιατί δεν τρώω τα γλυκά, ειδικά το σκάκο. Μπορείς να τα μιλήσεις μετά, δεν χρειάζεται να τα τρως. Εμείς πάντως στη θέση σου δεν θα αντέχαμε. Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν φτιάχνω γλυκά και έχω εδώ στη Λιανική,
Θέλω, έχω τον πειρασμό, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κατάστημα Ειρήνη στην Καλλιθέα. Βέβαια. Πού είσαι, σε ποια περιοχή είσαι? Είμαι στη Λασκαρίδη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Τι Λασκαρίδη, Λασκαρίδη γεννήθηκα, κορίτσι μου εγώ. Απέναντι από την αστυνομία, εκεί είναι το πατρικό. Εδώ λίγο πιο κάτω είμαστε. Κοντά. Να σου πω, κατά Κύπρο μεριά σκέφτεσαι να επεκταθείς και να έρθεις λίγο να σε δούμε? Θα έρθω, γιατί ούτως ή άλλως έχω το συνεργάτη μου, τον Ρόδο, η Ροδότη που κάνουμε το Cake Travel, ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουμε το τεστ. Οπότε, σε γενικές γραμμές θέλω να έρθω από το Μάιο, αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει ένα ταξίδι να έρθω να θαραγευτώ εκεί τη δικιά. Καλά, όταν έρθεις βέβαια, εννοείται θα έρθεις εδώ και θα κάνουμε παπάδες, το συζητάμε. Ναι, αμέν. Κανένα πρόβλημα. Θα θέλω να μας πεις την πιο περίεργη τούρτα που σου έχουν ζητήσει. Ναι, ναι. Που μου έχουν ζητήσει, Ναι. Κόλυβα είναι το... Κόλυβα! Έχω τώρα και μέσα στην εβδομάδα. Κόλυβα! Που γράφουν καλά, καλά 40, πάνω από εκείνη στα 40 κυρίως, που γράφουν καλά 40. Γενικά, μου έχουν ζητήσει ένα όργανο ναυσιπλοεία των 60, που ήταν και αυτό αρκετά δύσκολο. Στην ουσία όμως τις πολύ δύσκολες τις φτιάχνω μόνιμο, όπως έφτιαξα το αρνί, ναι. Όπως έφτιαξα μία τσάντα, ένα backpack. Σε γενικές γραμμές τα πολύ δύσκολα τα μπαίνω στη διαδικασία και τα φτιάχνω για να δω και εγώ τις δυνατότητες μου. Και ξεβερνάς κάθε φορά τον εαυτό σου, όπως σε βλέπουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο TikTok, που σε έκανε γνωστή και σε εμάς, αν και μας χωρίζουν κάποια μίλια μακριά. Και θα ήθελα να μας πεις ότι δεν εγκατέλειψες ωστόσο την εργοθεραπεία, σωστά? Όχι. Ναι, μέχρι και τον Ιούλιο εργαζόμουν κανονικά. Τώρα έχω σταματήσει για λίγο, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον. Να αφοσιωθώ λίγο περισσότερο στο κατάστημα. Σε γενικές γραμμές όμως είμαι ενεργή τα τελευταία 17 χρόνια στον χώρο της εργοθεραπείας. Πώς μπορείς να τα συνδυάζεις? Βλέπουμε το, μας λες τώρα ότι έχεις βάλει μια ανάπαυλα στην εργοθεραπεία, αλλά πώς προλαβαίνεις, είσαι και μητέρα, πώς προλαβαίνεις να τα τρέχεις όλα αυτά μαζί? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς τα προλαβαίνω. Τώρα τελευταία έχω δει και εγώ, μα πώς θα καταφέρνω και εγώ να αναρωτιέμαι. Μέχρι τώρα λειτουργούσαν οι μηχανές και λέγα αυτό πρέπει να κάνω. Τώρα εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος αρχίζει και μειώνεται σε σχέση με το. Με τον ελεύθερο χρόνο, δεν έχω δηλαδή πολύ ελεύθερο χρόνο. Αφοσιώνομαι πάρα πολύ και στο TikTok και στο κατάστημα σίγουρα. Και όπως είπα, είμαι και μητέρα. Και έχω και το παιδί μου που πρέπει να το φροντίσω. Η κορούλα είναι μικρή, η κορούλα σου είναι μικρή ή βοηθάει εκεί στη δουλειά? Είναι 8 ετών. Εντάξει, δεν βοηθάει να πει να με βοηθήσει μέσα. Σε γενικές γραμμές όμως είναι ένα παιδί το οποίο πάντα είναι πρόθυμο να κάνει κάτι για τη μαμά. Θα δοκιμάζει σίγουρα τα γλυκά σου όμως. Δεν το συζητώ αυτό. Ναι, πέρα από τούρτες, Ειρήνη, πέρα από τούρτες κάνεις και άλλα γλυκίσματα γλυκά? Βέβαια, κάνω κατόπιν παραγγελία σε οποιοδήποτε γλυκό μου ζητηθεί. Περισσότερο είμαι πιο ειδική, δηλαδή στα cakes, σε cheesecake, cupcakes και cake γενικά. Γαλακτομπούρικο κάνεις, γαλακτομπούρικο. Ναι. Όλα τα γλυκά. Τώρα ξέρεις τι σκέφτεται ο Ανδρέας. Παναγία μου. Ο Ανδρέας σκέφτεται γιατί δεν είσαι εδώ με το γαλακτομπούρικο, Παναγία. Με σιμιγδάλι όμως, όχι. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Ναι. Καλά, έρχομαι χίλια. Όταν έρθω Ελλάδα και έρθω Καλλιθέα, έρχομαι χίλια κοντά σου. Εδώ συζητάμε. Να πείτε. Λοιπόν, ελπίζουμε να σε δούμε και από κοντά κάποια στιγμή, να τα πούμε και καλύτερα και να κάνουμε εδώ κάποια πράγματα μαζί σου. Ευχόμαστε πάντα έτσι δημιουργικοί, πάντα έτσι χαρούμενοι και πρωτοπόρο σε αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Συνέχεια.